Ουρές κόσμου σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο των Σερών με τους πολίτες να αναμένουν προκειμένου να ανανεώσουν την ταυτότητά τους πριν την αλλαγή μορφής. Ποιο λόγο είσαι? Για τη μικρή, να βγάλω ταυτότητα. Έχω έρθει από τις 7 η ώρα και είμαστε στη σειρά 45 το νούμερο. Και έχει πάει 10 η ώρα και έχουν περάσει 18 άτομα. Αυτό. Έγινε με βιβλιαράκι. Γίνεται χαμός μέσα. Μετά. Εσείς είστε έτοιμοι για την νέα ταυτότητα? Έχετε όλα τα απαραίτητα? Έτοιμα. Τα έχουμε, να. Τα δικαιολογητικά. Σε 10 λεπτά τα βγάλαμε και περιμένουμε τώρα. Σειρά. Και γίνεται χαμός μέσα. Νέες ταυτότητες. Είμαι, ναι, ναι. Δεν συμφωνώ με τις καινούργιες ταυτότητες. Και να είστε αντίθετοι. Πάρα πολύ. 100%. Και εύχομαι όλος ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του και να μην ζούμε αυτά που ζούμε, να ξεκουθούμε όλοι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εσείς που είστε νέοι, πιο πολύ. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας για τις νέες ταυτότητες? Συμφωνούμε. Ναι. Γιατί έχουμε προβλήματα στο εξωτερικό με τις παλιές ταυτότητες και ήταν ένα πρόβλημα η παλιά ταυτότητα. Οπότε είναι καλό. Είναι καλό μέτρο, ναι. Και παλιά κάνει δολάκια, δε. Απλώς είναι το τσέψι μέσα και ο κόσμος λίγο φοβάται. Η τεχνολογία, κυρία, σαν φάκελο. Εσείς θέλετε να έχει νέες ταυτότητες? Άμα είναι υποχρεωτικό, τελευταίος. Προς το παρόν, όχι. Αλλάξαμε ταυτότητα, πάμε καλά. Όλα καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Όταν βγαίνει κάτι καινούργιο, βγαίνει και ένα νόμος, πρέπει να τον ακολουθούμε και τελείωσε. Εκτός και αν το κάνουμε. Όποιος επιθυμεί την καινούργια ταυτότητα, ορίστε, και όσοι δεν την επιθυμείτε, με τη βγάζετε, δεν γίνεται γι' αυτό. Και την τελευταία την καινούργια ταυτότητα που έχει βγει πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε, 2 χρόνια συζητάγαμε για ταυτότητα. Λίγο να είμαστε σοβαροί. Βγήκε μια καινούργια ταυτότητα. Βγήκε. Θα την πάρουμε και τελείωσε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Σερών, Αναστάσιος Αραμπατζής, έκανε λόγο για Γολγοθά των αστυνομικών. Όπως βλέπετε, οι συνάδελφοι καθημερινά τραβάνε ένα Γολγοθά. Είναι μια διαταγή του 2018, η οποία έχει κριθεί άκυρος ο διαγωνισμός. Τώρα ο διαγωνισμός είναι σε τρέχει. Από 15 Ιανουαρίου θα εκδίδονται νέες ταυτότητες. Όπως ορίζει και όπως προβλέπει εδώ και χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε ταυτότητες, έχουμε κάτι μπλε χαρτιά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, αλλά και για όσα σενάρια ακούγονται γύρω από αυτή τη συζήτηση. Μεταξύ άλλων, πως δεν υπάρχει τίποτα το δαιμονισμένο και το αντιχριστιανικό στις νέες ταυτότητες. Και ξεκαθάρισε ότι οι νέες ταυτότητες είναι το όχημα για να προσαρμοστεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Για να μπορούμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια, για να μπορούμε να είμαστε συμβατοί στις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.